Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, είχα ετοιμάσει μία ομιλία, αλλά ακούγοντας πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αποφάσισα να σας πω κάποιες σκέψεις από καρδιάς. Θέλω καταρχάς να ξεκινήσω από ένα ερώτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Φιλιππίδης στον κύριο Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο και στο οποίο δεν απάντησε. Πού βάζουμε τον πήχη? Θα σας πω εγώ πού βάζουμε τον πήχη. Βάζουμε τον πήχη στην βιώσιμη ανάπτυξη η οποία συνδυάζει ένα αναβαθμισμένο τουριστικό προϊόν με την προστασία του περιβάλλοντος, με την ανάδειξη της πολιτιστικής μας χειρονομιάς, με τη σύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα και όλα αυτά μέσα από μία λογική προστασίας του περιβάλλοντος, το να γίνουμε οι καλύτεροι στον κόσμο. Εκεί πρέπει να μπει ο πήχης για την πατρίδα μας και δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο. Είχα την ευκαιρία, αγαπητέ Αχιλλέα, να παρακολουθήσω την ιστορία αυτής της επένδυσης από τότε που την συνέλαβε ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος πριν από 25 και χρόνια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα, 10 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της πρώτης ξενοδοχειακής εγκατάστασης, κλείνει ένας κύκλος, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και ένας καινούριος. Και μπορούμε σήμερα να κάνουμε έναν απολογισμό της συνολικής συνεισφοράς αυτής της επένδυσης στην τοπική κοινωνία, αλλά συνολικά και στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ταυτόχρονα να χαράξουμε και το μέλλον προσβλέποντας σε ένα ακόμα πιο σημαντικό αποτύπωμα αυτής της πολύ σημαντικής επενδυτικής πρωτοβουλίας. Τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε όλοι από τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούσαμε κατά τη διάρκεια της σημερινής πολύ όμορφης εκδήλωσης? Συγχαρητήρια στο επιμελητήριο για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνει. Στηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις με μία φρέσκια, με μία σύγχρονη αναπτυξιακή μάτια. Τι πρέπει λοιπόν να συγκρατήσουμε από αυτό το οποίο ακούσαμε? Πρώτον, την έμφαση στην αειφορία, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος, η οποία, ναι, αγαπητέ Αχιλλέα, μπορεί να συμβαδίζει και πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη. Γι' αυτό και την ονομάζουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη στη χώρα μας σήμερα μπορεί να είναι μόνο βιώσιμη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος τον οποίο να μπορούμε να ακολουθήσουμε. Και ήταν πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο είπες, ότι η Ελλάδα από μιας πλευράς ήταν ευλογημένη μέσα στην καθυστέρησή της. Και άλλες περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες γνώρισαν πιο γρήγορη, πιο επιθετική τουριστική ανάπτυξη, κατέστρεψαν τον ίδιο τον φυσικό πλούτο πάνω στον οποίο στήριξαν τα πρώτα βήματα της ανάπτυξης. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα και δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω ως Πρωθυπουργός της χώρας να γίνει. Άρα το μέλλον θα πρέπει να είναι αναπτυξιακή προοπτική με ξεκάθαρα βιώσιμα χαρακτηριστικά. Είτε μιλάμε για την προστασία του νερού, ήσασταν πρωτοπόροι σε αυτή την κατεύθυνση, είτε μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευάζουμε τα σύγχρονα κτίρια, ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες βιοκλιματικές τεχνολογίες. Μιλάμε για αναπτύξεις με πολύ χαμηλή κάλυψη. Θέλω να θυμίσω ότι μόλις το 10% της έκτασης των πρώτων επενδύσεων που έχουν γίνει στο Κώστα Ναβαρίνο καλύπτονται από κτίρια. Είτε μιλάμε για την έμφαση που πρέπει να δίνουμε σε υπόσκαφα κτίρια, διότι έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα στη χώρα μας να έχουμε κλίσεις, να έχουμε το ανάγλυφο εκείνο το οποίο μας επιτρέπει να μπορούμε να κατασκευάζουμε υπόσκαφα κτίρια. Και μιλάμε, βέβαια, είτε μιλάμε για τη γεωθερμία. Ήσασταν πρωτοπόροι στο να έχετε το μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά δίκτυα γεωθερμίας. Είτε μιλάμε, βέβαια, και για την προστασία της εξαιρετικά πλούσιας βιοποικιλότητας, η οποία χαρακτηρίζει αυτήν την πολύ όμορφη
αυτή την πολύ ιδιαίτερη γωνιά της πατρίδας μας και θέλω και πάλι να σας συγχαρώ για τη δουλειά την οποία έχετε κάνει στον τομέα αυτό μέσα από το Ινστιτούτο σας, το περιβαλλοντικό, να αναδείξετε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, όχι μόνο ως μια υποχρέωση εταιρικής ευθύνης, αλλά και ως ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ευρύτερη περιοχή σας. Το δεύτερο το οποίο θέλω να συγκρατήσετε και το οποίο αποτελεί μοντέλο για το πώς η ανάπτυξη διαχέεται σε μια ολόκληρη περιφέρεια, αποτελεί ακριβώς αυτήν τη δυνατότητα μιας σημαντικής επενδυτικής πρωτοβουλίας να συνομιλεί, να συνεργάζεται με την τοπική κοινωνία και με την τοπική οικονομία. Δεν μιλάμε για επενδύσεις που δημιουργούν κλειστά οικοσυστήματα ευημερίας. Μιλάμε για δίκτυα τα οποία διαχέουν τον πλούτο σε επιχειρήσεις και σε εργαζόμενους πολύ πέρα από τα όρια της συγκεκριμένης επένδυσης. Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη ομορφιά, η μεγάλη μαγεία μιας μεγάλης επένδυσης, η οποία δεν στέκεται μόνο στο πώς θα αναδείξει τον συγκεκριμένο τόπο, την Πύλο ως προορισμό, αλλά προβάλλει ολόκληρη την περιοχή, τη Μεσσηνία, γιατί όχι τη Νότια Πελοπόννησο, γιατί όχι όλη την περιφέρεια της Πελοποννήσου την επόμενη μέρα. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι η τοπική οικονομία ακολουθεί στον δρόμο τον οποίο χάραξε το Κώστα Ναβαρίνο. Είτε μιλάμε για την αναβάθμιση του προϊόντος που προσφέρει η τοπική ταβέρνα στη Γιάλωβα, η οποία θα είναι υποχρεωμένη πια να προσφέρει ένα προϊόν πιο αναβαθμισμένο για να μπορεί να είναι ανταγωνιστική, είτε μιλάμε για τα πολλά άλλα ξενοδοχεία τα οποία δημιουργήθηκαν στη Μεσσηνία, εκμεταλλευόμενα την πολύ μεγάλη προβολή και πολύ θετική εικόνα που όλη η περιφέρεια αποκτά ως αποτέλεσμα αυτής της πολύ σημαντικής επένδυσης η οποία έγινε στον τόπο σας και η οποία συνεχίζει και στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της. Είτε μιλάμε βέβαια επίσης και για την ανάδειξη του μεγάλου πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και θέλω να μνημονεύσω εδώ πέρα ιδιαίτερα τον σημαντικότατο ρόλο δύο ανθρώπων, του καθηγητή του κ. Θέμελη, του Σταύρου του Μπαίνου, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά τους, την ψυχή τους, στην ανάδειξη, κύριος Θέμελη, στην ανάδειξη και την διαφήμιση του αρχαιολογικού χώρου της Μεσσήνης, ο δε Σταύρος ο Μπαίνος, κάνοντας μια εξαιρετική δουλειά σε ολόκληρη τη χώρα, αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα καινούριο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, του κράτους, αλλά και οργανώσεων που ξεπηδάνε μέσα από την κοινωνία των πολιτών, όταν εργαστούμε όλοι συνεργατικά για τον ίδιο κοινό στόχο. Άρα αυτή η διάχυση του πλούτου σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία είναι το δεύτερο το οποίο θέλω να συγκρατήσετε από την σημασία που αποδίδω σε αυτή την επένδυση. Το τρίτο και ίσως το σημαντικότερο είναι οι δουλειές. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, και εγώ πρώτος ως Πρωθυπουργός της χώρας, για το πόσο σημαντικές είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις για να δημιουργήσουν νέες δουλειές και νέες ευκαιρίες, όχι μόνο για τα νέα παιδιά, αλλά για όλες τις ηλικίες που μπορεί να αναζητούν σήμερα απασχόληση στον τόπο. Διότι όσο σημαντικές είναι οι ευκαιρίες για τα νέα παιδιά από τα χωριά της ευρύτερης περιοχής να βρουν μια δουλειά στο Κώστα Ναβαρίνο, αλλά τόσο σημαντικό θεωρώ και το γεγονός ότι μια γυναίκα 50 ετών, η οποία αισθάνεται ότι μπορεί να έχει κλείσει ο κύκλος προσφοράς της στα παιδιά της, μπορεί να επιδιώξει και πάλι να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, αναζητώντας νέες ευκαιρίες μέσα από τις επενδυτικές δυνατότητες και τη δημιουργία καινούριων θέσεων απασχόλησης που προσφέρει αυτή η πολύ σημαντική επένδυση. Και δεν θέλω να σταθώ μόνο στους αριθμούς. Νομίζω παρουσιάστηκαν πολύ γλαφυρά από την εξαιρετική μελέτη την οποία έκανε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για το πόσες άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας δημιούργησε αυτή η επένδυση και πόσες θα δημιουργηθούν ακόμα την επόμενη δεκαετία, καθώς η σημαντική αυτή επένδυση θα μπαίνει στη δεύτερη φάση ανάπτυξής της. Θέλω να σταθώ σε μια κουβέντα
που μου είπε ένα νέο παιδί, μια φορά που είχα επισκεφθεί το Κώστα Ναβαρίνο, του οποίου έπιασα κουβέντα έξω από το δωμάτιό μου. Τον ρώτησα από πού είναι, μου είπε είναι από τους Γαργαλιάνους και μου είπε μια πολύ απλή κουβέντα. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί στη ζωή μου εάν δεν είχα βρει αυτή τη δουλειά και αν δεν είχα επιτέλους ένα όραμα για το μέλλον μου. Πίσω λοιπόν από αυτές τις προσωπικές ιστορίες, φιλοδοξίας, προκοπής πολλών νέων ανθρώπων, κρύβονται πολλές ψηφίδες, οι οποίες συνθέτουν ακριβώς αυτό το οποίο αποτελεί και τον κεντρικό στόχο της κυβέρνησής μας, ευκαιρίες, δουλειές, ευημερία για κάθε Έλληνα, για κάθε Ελληνίδα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Δεν κάνουμε διακρίσεις, θέλουμε η ευημερία αυτή να μπορέσει να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας μας και μακάρι η σημαντική αυτή επένδυση να αποτελέσει φάρο και οδηγό και για άλλες αντίστοιχες επενδύσεις σε άλλα σημεία της πατρίδας μας. Θα γνωρίζουν όλοι οι επενδυτές οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν μέσα από αυτή τη λογική, μέσα από αυτή τη φιλοσοφία, ότι θα έχουν την αμέριστη στήριξη της κυβέρνησής μας αλλά και τη δικιά μου προσωπικά για να υλοποιήσουν τα οράματά τους. Το τέταρτο σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ αφορά τον ρόλο του κράτους στην υποστήριξη τέτοιων σημαντικών επενδυτικών πρωτοβουλειών. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία ήδη γνωρίζετε. Η κυβέρνησή μας στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα μέσα από ένα σημαντικό πλέγμα παρεμβάσεων. Μέσα από τη μείωση της φορολογίας, την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, αλλά και την ενεργή συνεργασία με την τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, διότι πολλά από τα προβλήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δεν αποτελούν αρμοδιότητα της κεντρικής εξουσίας, αποτελούν αρμοδιότητα των Δήμων ή της περιφέρειας. Παραδείγματος χάρη, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί περιφερειακή αρμοδιότητα. Και χαίρομαι πραγματικά, διότι και ο καινούριος Περιφερειάρχης έχει θέσει το ζήτημα αυτό σε απόλυτη προτεραιότητα και το 2021, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρειά σου θα πρέπει να έχει λυθεί και θα έχει λυθεί οριστικά. Η δουλειά μας όμως είναι να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και τέτοιες επενδυτικές δραστηριότητες και μέσα από την αναβάθμιση των υποδομών. Αναφέρθηκε ο Αχιλλέας στη σημασία του δρόμου που ενώνει την Καλαμάτα με την Δυτική Μεσσηνία. Θα ολοκληρωθεί ο δρόμος εντός του χρονοδιαγράμματος, διότι όπως είπες, είναι μία επένδυση η οποία δεν θα στηρίξει απλά την δραστηριότητα, την επενδυτική της εταιρείας, αλλά θα μπορέσει να συνδέσει ακόμα πιο ουσιαστικά τη Δυτική Μεσσηνία με την Καλαμάτα και να προσδώσει ακόμα μεγαλύτερο δυναμισμό σε μια πόλη η οποία ήδη διακρίνεται, αναβαθμίζεται και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για το πώς μια δυναμική πόλη της ελληνικής περιφέρειας μπορεί να δημιουργήσει πλούτο ευημερία, θέσεις απασχόλησης για τους δημότες της. Και το ζήτημα του αεροδρομίου, πολύ σύντομα, θα πάρουμε τις οριστικές μας αποφάσεις και μέσα από ένα σχήμα σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, μόνο του, ανεξάρτητο, θα μπορέσει να γίνει αντικείμενο μιας καινούριας διαδικασίας, μιας σύμβασης παραχώρησης, αντίστοιχη με αυτή που υπεγράφει για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, έτσι ώστε το πιο δυναμικό περιφερειακό αεροδρόμιο της χώρας να μπορέσει να προσελκύσει τις επενδύσεις που χρειάζεται για να μπορέσει να οδηγήσει όλη την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου σε ένα νέο δρόμο ανάπτυξης. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντώνη τον Σαμαρά για... όχι μόνο για όσα έκανε για την χώρα όταν κληθήκαμε να κυβερνήσουμε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αλλά και για την έμφαση με την οποία επιδίωξε την μεγάλη επένδυση στα περιφερειακά αεροδρόμια, η οποία πολεμήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, συνέχεια αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα, αλλά σήμερα, αν επισκεφτείτε,
μια σειρά από περιφερειακά αεροδρόμια και δείτε τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται, θα καταλάβετε γιατί είναι τόσο σημαντικό να μπορούμε να προσελκύουμε ιδιωτικά κεφάλαια για να αναβαθμίζουμε τα αεροδρόμια μας, τα οποία αποτελούν και την βασική πηγή, πύλη εισόδου για επισκέπτες στην πατρίδα μας. Επομένως, πολύ σύντομα θα αναμένετε ειδήσεις και για το ζήτημα του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Κλείνω με μία προσωπική αναφορά σε έναν σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας, στον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο. Ο καπετάν Βασίλης, είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω, υπήρξε ένας άνθρωπος βαθιά οραματιστής. Έβλεπε πέρα από την εποχή του και θέλησε μέσα από τη σημαντική αυτή επένδυση την οποία έκανε να επιστρέψει κάτι στον τόπο του. Το πέτυχε. Και το έργο του σημάδεψε ανεξίτηλα την οικονομική ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιοχής. Δεν ήταν απλά ένας καπετάνιος, ένας πρωτοπόρος της ναυτιλίας, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ήταν με τον τρόπο του ένας σύγχρονος ευεργέτης. Ήταν ευεργέτης και δικαίως το αεροδρόμιο της Καλαμάτας φέρει το όνομά του, διότι ακριβώς μέσα από την δραστηριότητα αυτή την οποία ανέπτυξε στις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του, έβαλε σε πρώτη προτεραιότητα τον άνθρωπο και τον τόπο του. Αυτό τον ένοιαζε παραπάνω. Δεν νομίζω ότι όταν σχεδίασε αυτή τη μεγάλη επένδυση στο μυαλό του, αγαπητέ Αχιλέα, αγαπητή μου Κάρμεν, αγαπητέ Κωστή, αγαπητέ Χρήστο, ότι είχε κάνει περίπλοκες αναλύσεις, είχε βάλει όλα τα νούμερα σε ένα χαρτί και είχε καταλήξει ότι η επένδυση αυτή θα είχε κάποια απόδοση μετά από κάποια χρόνια. Όχι. Είμαι σίγουρος, επειδή τον γνώρισα προσωπικά, ότι δεν το έκανε αυτό. Το έκανε από αγάπη για τον τόπο του. Και σήμερα, καθώς βλέπουμε αυτό το θαυμάσιο έργο το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί, καθώς ακούμε τις ιστορίες των ανθρώπων, των οποίων η ζωή άλλαξε προς το καλύτερο ως αποτέλεσμα αυτής της σημαντικής επένδυσης, όταν ακούμε τα φιλόδοξα σχέδια της εταιρείας για το τι πρέπει να γίνει για την επόμενη δεκαετία, αναλογιζόμαστε όλοι τη μεγάλη προσφορά του σε αυτόν τον τόπο και του λέμε από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.